δεν είναι μόνο οι διακρίσεις, οι οποίες είναι πολλές, είναι η διαδρομή μέχρι τις διακρίσεις σημαντική. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να πω, το είπε νομίζω και ο Πρόεδρος νωρίτερα, μάλλον του χρόνου η γιορτή μας δεν θα γίνει σε δεύτερο κλειστό γυμναστήριο, θα μας πάρει κάτι παραπάνω, νομίζω, αγαπητέ Πρόεδρε, από 12 μήνες. Αλλά το μόνο το οποίο έχω δεσμευτεί προσωπικά και έχω δρομολογήσει μαζί με τους ανθρώπους του Πρωτέα και τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες τις παρατάξεις, είναι ότι αυτός ο χώρος θα πρέπει να μεγαλώσει, να ομορφύνει, να γίνει πιο σύγχρονος, ούτως ώστε να αφλούνται περισσότερα παιδιά και σε καλύτερες συνθήκες. Και αυτό δεν είναι προεκλογικού τύπου δέσμευση, γιατί οι εκλογές γίνανε, κύριε Πρόεδρε. Είναι μετεκλογική δέσμευση. Συνεπώς, η συστηματική δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι του Πρωτέα θα συνεχιστεί, νομίζω, και ελπίζω να είμαστε ως Δημοτική Αρχή πιο κοντά και πιο θετικοί σε αυτές τις επιτυχίες οι οποίες κάνετε για την πόλη μας και για τα παιδιά τους. Σας ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς, εκπροσωπώντας όλη τη Δημοτική Αρχή. Χρήστο και όλους τους ανθρώπους του Πρωτέα, προπονητές, γονείς, τους μικρούς και τους μεγάλους αθλητές και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό και προσφέρουν τέτοιες συγκινήσεις στην όλη. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Όλα γίνονται με προσπάθεια. Αυτό που χρειάζεται είναι να διατηρηθεί αυτό το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει. Γιατί αυτό νομίζω είναι και το μυστικό της επιτυχίας όλων αυτών των επιτυχιών. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά και να συνεχίσετε έτσι. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας, σαν περιφέρεια θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ.